ήρθαν επί των μνημείων, ανατήραντος του ηλίου. Αυτές οι ευλογημένες γυναίκες, οι Άγιες Μυροφόρες, με επικεφαλής, όπως αποδεικνύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την υπεραγία Θεοτόκου. Διότι όπως προκύπτει από την έρευνα εις τους Αγίους Ευαγγελιστάς, δεν πήγανε μόνο μία φορά οι Μυροφόρες και δεν ήτανε μόνο μία ομάδα, αλλά ήταν αρκετές ομάδες και σε διαφορετικούς χρόνους που πήγαν εις τον τάφον. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και αποδεικνύει ότι ο Κύριος εμφανίστηκε πρώτα από όλες εις την υπεραγία Θεοτόκο, εις την οποία μάλιστα και επέτρεψε να αγγίσει τους αχράντους του πόδας. Έχει έναν λόγο που αποδεικνύει όλα αυτά τη Κυριακή των Μυροφόρων, όπου λέγεται και ότι πρώτη Θεοτόκος είδε τον Κύριον μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών. Η Ανάσταση του Κυρίου, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, είναι ανανέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι ανακαινισμός, ξεκαινούργωμα του ανθρώπου, γιατί πλέον δια του Χριστού όλος ο άνθρωπος αυθαρτίζεται και αιωνίζεται, γίνεται αιώνιος και μπορεί πλέον ο άνθρωπος, ενούμενος με τον Χριστό, να ζήσει αιώνια ευτυχισμένος, μακάριος εις την Βασιλεία του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος, είναι αναζώωσης και ανάπλασης και επάνωδος προς την αθάνατη ζωή του πρώτου Αδάμ, ο οποίος καταβροχθίστηκε από το θάνατο λόγω της αμαρτίας και δια του θανάτου επαλυδρόμησε προς τη γη από την οποία πλάστηκε. Ο θάνατος είναι το φοβερότερο συμβάν, η φοβερότερη συνέπεια της αμαρτίας, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Αυτό έπαθε ο Αδάμ και δια του Αδάμ και όλοι οι άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι επήγαιναν εις τον Άδη, υποχείρια γινόμενα του διαβόλου, εξαιτίας της εκούσιας και αυτοπροαίρετης αμαρτίας του προπάτορά μας Αδάμ, δηλαδή της ρίζας μας, και στη συνέχεια και όλων ημών, οι οποίοι αφού γεννιόμαστε από μία ρίζα άρρωστη και διεφθαρμένη, συνεχίζουμε και εμείς να φέρουμε την αρρώστια. Αλλά ο Κύριος μας εσπλαχνίστηκε και πήρε ο ίδιος τη δική μας φύση και την ανέπλασε και την αυθαρτοποίησε. Και αυτό το έργο το βλέπουμε εδώ στην Ανάστασή Του. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ότι με την Ανάσταση του Κυρίου ο Αδάμ ξαναγίνεται πάλι άφθαρτος και ο Χριστός μας γίνεται ο καινούριος Αδάμ. Και όπως λέγει εκείνον τον πρώτο Αδάμ στην αρχή, δεν τον είδε κανένας άνθρωπος όταν πλάστηκε, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος άνθρωπος μέχρι τότε. Και έτσι και τώρα, τον νέον Αδάμ δεν τον είδε κανένας την ώρα που αναστήθηκε. Ποιος είδε πρώτος τον πρώτο Αδάμ? Η Εύα, η πρώτη γυναίκα, η οποία επλάστηκε από την πλευρά του. Αυτή ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδε τον Αδάμ. Έτσι και τον δεύτερο Αδάμ, τον Κύριο, όταν ανίστατο από τους νεκρούς, τον είδε μία γυναίκα. Και αυτή η γυναίκα δεν είναι άλλη παρά η υπεραγία Θεοτόκος. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος, που ακούσαμε σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο, μας λέγει ότι όταν ο Ιησούς αναστήθηκε πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή. Φαίνεται βέβαια σαφώς ότι ο Ευαγγελιστής είπε και την ώρα κατά την οποία αναστήθηκε ο Κύριος, δηλαδή πρωί, και ότι παρουσιάστηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή και εφάνηκε ακριβώς την ώρα της Αναστάσεως. Δεν λέγει όμως έτσι. Αν τα εξετάσουμε τα πράγματα προσεκτικότερα, θα δούμε ότι λίγο παραπάνω και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Μάρκος, σε συμφωνία με τους άλλους Ευαγγελιστές, λέγει ότι αυτή η Μαρία η Μαγδαληνή είχε έρθει και προηγουμένως,
μαζί με τις άλλες μυροφόρες τον τάφο και τον βρήκε άδειο και έφυγε. Ώστε λοιπόν ο Κύριος αναστήθηκε πολύ νωρίτερα από το πρωί που τον είδε η Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Ήδη από τη νύχτα είχε ξαναπάει η Μαρία και οι άλλες μυροφόρες με επικεφαλή στην Υπεραγία Θεοτόκο, όταν ήταν ακόμα σκοτάδι και είχαν βρει κενό το μνημείο. Και μάλιστα η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί με την Μαρία τη Μαγδαληνή, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήταν εκεί την ώρα που έγινε ο φοβερός σεισμός και οι φύλακες έπεσαν κάτω σαν νεκροί. Και είναι πολύ λογικό αυτό να αξιωθεί η Υπεραγία Θεοτόκος και μόνη αυτή να βρίσκεται εκείνη τη συγκλονιστική ώρα παρούσα στο μνημείο και να ζει εκείνα τα φοβερά γεγονότα του σεισμού, της σχεδόν νεκρώσεως των στρατιωτών και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Και επισημαίνει ο Ευαγγελιστής και λέγει ότι η Μαρία, η Μαγδαληνή, είδε τον Κύριο το πρωί, αλλά πολύ πολύ πρωί είχε πάλι πάει στον τάφο μαζί με τις άλλες μυροφόρες και αυτό το πολύ πολύ πρωί, δηλαδή πριν ακόμα ξημερώσει, όταν μόλις αρχίζει να χαράζει η αυγή και είναι ακόμα αρκετό σκοτάδι, αυτό ακριβώς σημαίνει το πολύ πολύ πρωί που πήγαν οι μυροφόρες και μάλιστα, όπως είπαμε, η Παναγία μας και είδαν, μάλλον έζησαν το συγκλονιστικό γεγονός του σεισμού και της κύλησης της πέτρας από τον τάφο και του γεγονότος ότι οι στρατιώτες έμειναν άναυδοι και σχεδόν σαν νεκροί και αμέσως μετά έφυγαν από τον φόβο τους. Δεν ήρθε μόνο προς το μνήμα τότε, λοιπόν, κατά το Ιωάννη, αλλά και απομακρύθηκε από το μνήμα χωρίς να δει τον Κύριο ακόμα. Την πρώτη φορά δηλαδή είδαν τον τάφο κενό, δεν είδαν τον Κύριο, ούτε η Μαρία η Μαγδαληνή. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Από το γεγονός που αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, ότι βλέποντας κενό τον τάφο έτρεξε μετά προς τον Πέτρο και τον Ιωάννη η Αγία Μαρία Μαγδαληνή και τους αναγγέλει όχι ότι αναστήθηκε ο Κύριος, αλλά ότι μεταφέρθηκε από τον τάφο, ώστε ακόμα δεν γνώριζε την Ανάσταση. Δεν είχε ακόμα καταλάβει τι συνέβαινε και νόμιζε ότι κάποιοι μετέφεραν το σώμα. Γι' αυτό και τη δεύτερη φορά που βλέπει τον Κύριο και πάλι δεν τον αναγνωρίζει, αλλά τον θεωρεί κυπουρό, του λέγει: «Εάν εσύ μετέφερες το σώμα, πες μου που το έβαλες και εγώ θα τον σηκώσω». Ο Κύριος επομένως εμφανίστηκε στη Μαρία, τη Μαγδαληνή, όχι ως πρώτη, αλλά μετά από την πλήρη έλευση της ημέρας. Ήδη όμως είχε δώσει σημάδια της Αναστάσεώς Του και είχε εμφανιστεί, όπως λένε οι Ευαγγελιστές, και στην Παναγία μας ήδη και στις άλλες μυροφόρες που την ακολούθησαν και επέτρεψε μάλιστα στην Παναγία να του ακουμπήσει τα πόδια. Πρώτη λοιπόν δέχτηκε το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου από όλους τους ανθρώπους, όπως ήταν σωστό και δίκαιο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτή τον είδε πριν από όλους, τον Αναστημένο, και απήλαυσε τη Θεία Ομιλία Του. Και όχι μόνο τον είδε με τους οφθαλμούς της και έγινε αυτήκος αυτού, αλλά και πρώτη και μόνη έγκυσε τα άχραντα πόδια Του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα την μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψίας στους απίστους, ότι τάχα τες αυτά όλα είναι λόγια της μητέρας. Επειδή τώρα εμείς με τη χάρη του Αναστάντος ομιλούμε προς πιστούς και η υπόθεση της εορτής απαιτεί επίγουσα διευκρίνηση των σχετικών με τις μυροφόρες, και επειδή, όπως είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, γι' αυτό λέει ο Άγιος, θα το φανερώσουμε. Λοιπόν, μυροφόρες είναι οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον Κύριον μαζί με τη μητέρα Του. Έμειναν μαζί της κατά την ώρα του σωτηριώδους πάθους και φρόντισαν να λείψουν με μοίρα το σώμα του Κυρίου.
Όταν δηλαδή ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος ζήτησαν και έλαβαν από τον Πιλάτο το δεσποτικό σώμα, το κατέβασαν από το Σταυρό, το περιέβαλαν σε συνδόνια μαζί με εκλεκτά αρώματα, το τοποθέτησαν σε ένα λαξευτό μνημείο και έβαλαν μεγάλη πέτρα επάνω στη θύρα του μνημείου και παρευρίσκονταν θεωρώντας, παρακολουθώντας, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, η Αγία Μαρία Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, η οποία καθόταν απέναντι του τάφου. Με τη φράση «η άλλη Μαρία» εννοούσε οπωσδήποτε την Θεομήτωρα, γιατί αυτή λεγόταν μητέρα και του Ιακώβου και του Ιωσή. Μαρία του Ιακώβου, Μαρία του Ιωσή, είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία θεωρείται ως προστάτης και των παιδιών του Ιωσήφ, που είχε από την γυναίκα του, η οποία είχε ήδη κοιμηθεί, του Ιωσήφ του Μνήστερος. Ήταν παιδιά και ο Ιάκωβος και ο Ιωσής. Δεν παρευρίσκονταν δε μόνο αυτές, η Αγία Μαρία Μαγδαληνή και η Παναγία, παρατηρώντας όταν ενταφιαζόταν ο Κύριος, αλλά και άλλες γυναίκες, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Κατακολουθήσασε δε γυναίκες, έτινες ήσαν συνελληνηθεί αυτό εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου, η Παναγία δηλαδή, και έλλειπες είναι αυτές. Και αφού επέστρεψαν, λέει, αγόρασαν αρώματα και μοίρα, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς ότι αυτός είναι αληθινά η οσμή της ζωής για εκείνους που τον πλησιάζουν με πίστη και επομένως δεν είχε ανάγκη από αρώματα. Όπως οσμή θανάτου καταλαμβάνει τους έως το τέλος απειθείς και η οσμή των αιθημάτων του, δηλαδή το ιδίου του σώματος, είναι ανωτέρα από όλα τα αρώματα και το όνομά του είναι μύρο χυμένο με το οποίο γέμισε Θεία Ευωδία την Οικουμένη. Και όποιος λοιπόν πιστεύει σε Αυτόν έχει την Ευωδία, μετέχει στην Ευωδία του Χριστού και όποιος απειθεί σε Αυτόν τότε και αυτός λόγω της απιστίας του πεθαίνει, νεκρώνεται. Ο Κύριος είναι το μύρον το εκχυθέν που ευωδίασε και ευωδιάζει όλη την Οικουμένη. Ετοιμάζουν λοιπόν μοίρα και αρώματα, αφενός μεν προς τιμήν του νεκρού, αφετέρου δε για παρηγοριά από την δυσοδεία του σώματος, το οποίο υπέθεταν ότι θα έλειωνε και θα βοηθούσαν με την αληφή των αρωμάτων αυτούς οι οποίοι θα επιθυμούσαν να παραμένουν δίπλα. Αφού λοιπόν ετοίμασαν τα μοίρα και τα αρώματα σύμφωνα με την εντολή το Σάββατο, την εντολή του Σαββάτου που απαγόρευε κάθε δραστηριότητα, ησύχασαν το Σάββατο. Και ξημερώματα της Κυριακής, νωρίς πριν ακόμα φέξει, επήγαν εις τον τάφον την πρώτη της εβδομάδος, τη μιά των Σαββάτων, όρθρουβα Θεός, όπως λέει ο Λουκάς, ήρθαν εις το μνήμα και έφεραν τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει «οψέ Σαββάτων», δηλαδή πολύ αργά, ξημερώνοντας την πρώτη μέρα της εβδομάδος, τη επιφοσκούση εις μίαν Σαββάτων, ξημερώνοντας Κυριακή. Και λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι οι προσελθούσες ήσαν δύο. Οι πρώτες που πήγαν δηλαδή στον τάφο ήταν δύο, η Αγία Μαρία Μαγδαληνή και η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάλι λέγει «πρωί σκοτίας έτι ούσις», ενώ ακόμα ήταν σκοτεινά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει «πολύ πρωί την πρώτη της εβδομάδος» και ότι ήσαν τρεις οι προσελθούσες. Πρώτη λοιπόν της εβδομάδος λέγουν όλοι οι Ευαγγελιστές την Κυριακή. Όρθρο βαθύ, πολύ πρωί και πρωί σκοτεινά ακόμα, ονομάζουν τον χρόνο γύρω από τον όρθρο, πριν ακόμα δηλαδή φανεί το φως ξεκάθαρα και αυτό υπολογίζεται έως και τρεις ώρες
πριν ανατείλει πλήρως ο ήλιος. Φαίνονται λίγο να διαφωνούν κάπως οι Ευαγγελιστές μεταξύ τους για την ώρα, όσο και για τον αριθμό των γυναικών. Επειδή, όπως είπα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι μεροφόρες ήσαν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μια φορά, αλλά και δυο και τρεις φορές. Συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες πάντα. Και κατά τον όρθρο μεν όλες, αλλά όχι ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Και η Μαγδαληνή Μαρία ήρθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο και αξιώθηκε να δει και αυτή τον Κύριο. Κάθε λοιπόν Ευαγγελιστής αναφέρει μία προσέλευση μερικών και παραλείπει τις άλλες. Και όπως εγώ υπολογίζω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και συνάγω από όλους τους Ευαγγελιστές, σύμφωνα με όσα είπα προηγουμένως, πρώτη από όλες ήρθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της τη Μαγδαληνή Μαρία. Και αυτό κυρίως το συμπεραίνω από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο οποίος λέει «Ήλθε γάρφηση η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία». Και οπωσδήποτε η άλλη Μαρία είναι η Θεομήτωρ, για να ειδούν τον τάφο. «Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και προσήλθε και απεκύλησε την πέτρα από τη θύρα του μνημείου και καθόταν επάνω σε αυτήν. Και ήταν η μορφή του σαν αστραπή και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από το φόβο δε εμπρός του ταράχθηκαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί». Όλες λοιπόν οι άλλες γυναίκες ήλθαν μετά το σεισμό και μετά από την φυγή των φυλάκων και βρήκαν τον τάφο ανοιγμένο και την πέτρα αποκεκυλισμένη. Η δε Παρθενομήτωρ έφτανε τη στιγμή ακριβώς που γινόταν ο σεισμός, που αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν ακόμα παρόντες, αν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά το σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. Και εγώ νομίζω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος, διότι για αυτήν πρώτη και δια αυτής έχουν ανοιχθεί και σε εμάς όλα, όσα είναι πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Για χάρη της Θεοτόκου έγιναν όλα και για της Θεοτόκου λαμβάνουμε κι εμείς όλες τις δωρεές από τον Θεό. Και ήταν ακόμα σκοτεινά και αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου μπόρεσε και είδε όχι μόνο τον κενό τάφο αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και να μαρτυρούν την αίγεση του ενταφιαστέντος. Και ο Άγγελος προφανώς δεν ήταν άλλος παρά ο Ευαγγελιστής Άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δηλαδή. Γιατί μόλις την είδε αυτός να σπέβδει προς τον τάφο, αυτός που της είχε πει παλαιότερα «Μη φοβού Μαριά, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό», βρήκες χάρη από το Θεό, στον Ευαγγελισμό δηλαδή, αυτός ο Αρχάγγελος σπέβδει και τώρα και κατεβαίνει για να υπεί το ίδιο πάλι στην Αϊπάρθυνο. «Μη φοβάσαι, βρήκες χάρη από το Θεό» και να της αναγγείλει την από τους νεκρούς Ανάσταση του Υιού της, αυτού που γεννήθηκε από αυτήν ασπόρος, και να σηκώσει την πέτρα και να υποδείξει τον κενό τάφο και τα εντάφια και έτσι να επιβεβαιώσει την καλή αγγελία. Διότι λέγει «Αποκριθείς ο Άγγελος, είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε εμείς, μη φοβάστε όπως φοβήθηκαν οι στρατιώτες. Ιησού ζητείτε τον Εσταυρωμένο, ζητάτε τον Εσταυρωμένο Ιησού, ή γέρθη, είδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος». Αναστήθηκε, να ο τόπος όπου εκείται το ο Κύριος. Εάν λέγει βλέπετε τους φύλακες συγκλονισμένους από το φόβο, εσείς μη φοβάστε, γιατί γνωρίζω ότι ζητάτε τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Σηκώθηκε, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Γιατί αυτός όχι μόνο είναι ακράτητος από τον Άδη, δεν μπορεί να το φυλακίσει ο Άδης και ο θάνατος και τα κλίστρα του τάφου και οι μοχλοί και οι σφραγίδες,
αλλά είναι και Κύριος των αθάνατων και ουρανίων αγγέλων μας. Και μόνος Αυτός είναι Κύριος του σύμπατος. Είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και ταχύ πορευθήσε, είπατε τις μαθητές αυτού, ότι γέρθη από τον νεκρόν. Και γρήγορα πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και έτσι η υπεραγία Θεοτόκος έφυγε και αφού λέει εξήλθαν με φόβο και χαρά, στη συνέχεια αξιώνονται να ειδούν και τον ίδιο τον Κύριο. Νομίζω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι τον μεν φόβο τον έχει ακόμα η Μαγδαληνή Μαρία και οι άλλες γυναίκες που είχαν έρθει ως τότε μαζί, γιατί αυτές δεν κατάλαβαν τη σημασία των λόγων του Αγγέλου, ούτε μπόρεσαν να συλλάβουν τελείως το φως, ώστε να μάθουν και να ειδούν ακριβώς. Η Θεομήτωρο όμως απέκτησε τη μεγάλη χαρά. Γι' αυτό λέγει με φόβο και χαρά, με φόβο οι άλλες, με χαρά η Παναγία. Και κατανόησε, και γι' αυτό είχε και χαρά η Παναγία, τα λόγια του Αγγέλου και παραδόθηκε ολόκληρη στο φως, ως τελείως καθαρά και θεϊκά χαριτωμένη, και γνώρισε με όλα αυτά την αλήθεια και πίστευσε στον Αρχάγγελο, επειδή αυτός από πολύ καιρό της εφάνηκε δια των έργων αξιόπιστος. Πώς άλλωστε, αφού ήταν παρούσα στα γεγονότα η Θεόσοφος Παρθένος, δεν θα κατανοούσε το συμβάν. Αφού δηλαδή είδε το σεισμό, είδε μάλιστα πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός, είδε τον Άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό και μάλιστα αστραποβόλο, είδε την έκρωση των φυλάκων και τη μετάθεση του λίχθου, είδε την κένωση του τάφου και το μέγα θαύμα των ενταφίων που ήταν άλυτα και συγκροτημένα με σμύρνα και αλόι και συγχρόνως εφαίνονται αδιανά από το σώμα, όπως το κουκούλι που αφήνει ο μεταξοσκόλικας όταν φεύγει. Και επιπλέον, αφού έλαβε την αχαρμόσυνη προς αυτήν θέα και αγγελία του Αγγέλου, πώς είναι δυνατόν η Παναγία μας να μην χαρεί, να μην καταλάβει το μέγα αυτό γεγονός. Και όταν εξήλθαν μετά τον Ευαγγελισμό αυτό, η μεν Μαγδαληνή Μαρία σαν να μην άκουγε καν τον Άγγελο, αφού άλλωστε ούτε εκείνος ομίλησε για αυτήν, διαπιστώνει μόνο την κένωση του τάφου χωρίς να αναφέρει καθόλου τα εντάφια, και τρέχει προς τον Σίμωνα Πέτρο και τον άλλο μαθητή, όπως λέγει ο Ιωάννης. Η Θεομήτωρο όμως η Παρθένος, συνοδευωμένη από άλλες γυναίκες, επανερχόταν πάλι εκεί από που ήλθε. Και ειδού, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ιησούς υπήντησαν αυτές λέγον χαίρετε. Τις συνάντησε ο Κύριος, την Παναγία και τις άλλες που παρέμειναν κοντά της. Ενώ, όπως είπαμε, η Μαγδαληνή Μαρία έφυγε για να βρει τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Και τους λέγει χαίρετε. Και αυτές, λέγει ο Ευαγγελιστής, προσήλθαν, προσελθούσε, εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτό. Όπως δε, όταν η Θεοτόκος άκουσε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως μαζί με τη Μαγδαληνή Μαρία από τον Άγγελο, μόνο αυτή κατάλαβε τη σημασία των λόγων, έτσι και μαζί με τις άλλες γυναίκες, όταν συνάντησε τον Υιό και Θεό, πρώτη αυτή από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα. Και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Ότι δε η Μαγδαληνή Μαρία δεν ήταν μαζί με τη Μητέρα του Θεού όταν επιστρέφοντας από τον τάφο τη συνάντησε και της παρουσιάστηκε και της ομίλησε ο Κύριος, διδασκόμαστε αυτό από τον Ιωάννη, γιατί λέγει «Τρέχει αυτή προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς και λέγει σε αυτούς «Εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε πού τον ετοποθέτησαν». Αν ήταν μαζί με την Παναγία, θα τον έβλεπε, επομένως δεν τον είδε τότε, τον είδε αργότερα. Γι' αυτό λέγει αυτά που λέγει στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Και έτσι από όλα αυτά αποδεικνύεται
και με το δρόμο που έκαναν μετά ήρθαν λεϊσπεύσαντες ο Ιωάννης και ο Πέτρος στο μνημείο, καταλαβαίνουμε ότι πρώτα φανερώθηκε στην Παναγία ο Κύριος και αυτή μόνη και πρώτη αξιώθηκε και να τον προσκυνήσει. Και στη συνέχεια βέβαια ο Κύριος εφανερώθηκε και στους Αποστόλους και εφανερώνεται και σήμερα και πάντοτε στους πιστούς Του και με τρόπο ακατάληπτο τους πείθει για την Ανάστασή Του. Εμείς τώρα μελετώντας όλα αυτά χαιρόμαστε πολύ, γιατί όλα αυτά τι αποδεικνύουν? Ότι ο Κύριος όντως ανέστη, ότι ο θάνατος νικήθηκε, ότι ο Άδης καταλύθηκε, το βασίλειό Του πλέον, το βασίλειο του διαβόλου δεν υπάρχει και μπορεί ο κάθε ένας από μας να είναι μέτοχος αυτής της χαράς, αυτής της αυθαρσίας και αυτής της αθανασίας που χαρίζει ο Χριστός. Μπορεί να γίνει αιώνιος άνθρωπος, να ζει αιώνια μακάριος στη Βασιλεία του Θεού. Ας μοιάσουμε κι εμείς στις ταπεινές μυροφόρες, ας φροντίζουμε να προσερχόμαστε νωρίς κάθε Κυριακή και κάθε μεγάλη εορτή και ή δυνατόν και καθημερινά μέσα στο ναό του Θεού και να πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα η οποία εικονίζει τον τάφο του Χριστού μας και να προσφέρουμε κι εμείς μοίρα εις τον Χριστό την ευωδία των καλών έργων και των καλών και αγαθών λογισμών και έτσι να ευχαριστούμε στον Θεό, να παίρνουμε και το σώμα και το αίμα του Χριστού μας κοινωνώντας αφού έχουμε προετοιμαστεί αξίως με τη μετάνοια και την εξομολόγηση και έτσι θα μοιάζουμε στον Άγιο Ιωσήφ, τον από Αρημαθέας και στον Άγιο Νικόδημο οι οποίοι περισυνέλεξαν, αποκαθήλωσαν το σώμα του Χριστού μας, το έντισαν με τα συνδόνια και το περιέβαλαν με τα μοίρα και το ενεταφίασαν. Έτσι λοιπόν με τις πρεσβείες και των Αγίων Μυροφόρων, ανδρών και γυναικών, ας αξιωθούμε και εμείς να ζούμε άμεμπτα, να ζούμε θεάρεστα, να τηρούμε τις εντολές του Θεού, να έχουμε αγαθούς και καλούς και άγιους λογισμούς και άγιες πράξεις για να αξιωθούμε και εμείς της μακαριότητος μαζί με τις Άγιες Μυροφόρες και τους Αγίους ενταφιαστάς του Κυρίου. Το δε Θεό ημωδόξα πάντοτε νίκαια και σώνας των αιώνων. Αμήν.